ασθενοφόρου, πληθυστή κτλ. Όπως είναι απαραίτητος. Απαραίτητη προϋπόθεση. Καταγράφηκε η κυρία Νάγκα. Επί της ψηφοφορίας ερώτηση θέλετε να κάνετε. Α, ερώτηση, με συγχωρείτε, ναι. Να έχει το λόγο, με συγχωρείτε. Για αυτούς, εμείς νομίζουμε ότι για τους μήνες που ήταν κλειστά τα καταστήματα, γιατί τώρα που βλέπετε το 50% για τους μήνες που ήταν κλειστά, δεν πρέπει 3 μήνες. Πρέπει να απολαμβούν αυτά τα δημοτικά τέλη. Από τα τέλη πρέπει να καταστήματα, τελείως. Για τους μήνες που ήταν κλειστά, το είχαμε συζητήσει, νομίζω, σε μία νομοσπονδιακή με τους αρχηγούς των παρατάξεων που βρεθήκαμε μια φορά και είπαμε περιμένουμε τις σχολικές αποφάσεις και το δεύτερο. Δεν προβλέπεται με πουθενά την κυβέρνηση. Γιατί είναι καλά να κάνουν και καλά κάνουν και έτσι πρέπει. Η επιχορήγηση των Δήμων, γιατί αυτά τα έσοδα που ερχόταν από το κρατικό καθήκοντα και οπουδήποτε άλλο, σημαίνει μείωση εισόδων, άρα μείωση των προϋπολογισμών των Δήμων, μείωση των παροχών του Δήμου προς τους δημότες. Δηλαδή για το πρέπει να μπει, από ό,τι φαίνεται, από το Υπουργείο Εσωτερικών, τι δίδονται. Δίδονται προκαταβολικά, η ΚΑΠ και τι δίδονται, τα δικά μας τα λεφτά μας τα δίδονται με τους δίδονται. Έτσι, δεν δίδονται. Έχω δώσει, πώς δεν έχω δώσει. Λοιπόν. Για τον κορονοϊό, τι θα πάρω, 700-800.000 ευρώ την κατάλληλα, πώς το πω. Κύριε Νάκα, συνεχίστε την ερώτηση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Ας το πω σε πρόταση ψηφοφορία, Παναγιώτα. Κύριε Νάγκα, ολοκληρώσετε. Παναγιώτα, αυτό όσα